για όλους εκείνους που παράγουν το πλούτο στην κοινωνία, για όλους εκείνους που έχουν από την πλάτη τους βγει τα τεράστια κέρδη και υπερκέρδη για να μην εκπληρώνουν τις δικές μας ανάγκες. Κάνουμε αγώνες και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν με τα ψίχουλα. Διεκδικούμε εκείνα που μας έκοψαν, εκείνα που πληρώσαμε με το μόχθο μιας ζωής. Πρώτα απ' όλα, να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε για την αγωνιστική μαζική σας παρουσία από όλη τη χώρα, από όλες τις γωνιές της χώρας μας. Μια παρουσία αγωνιστική που υποδηλώνει ότι οι συνταξιούχοι για μια ακόμη φορά το υποδηλώσαμε και με τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωσή μας, είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι απόμαχοι του αγώνα. Και δεν είμαστε αγώνα για τον αγώνα, είμαστε και κάνουμε στο πεζοδρόμιο και κάνουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Για τη συνάντηση που κάναμε, θέσαμε όλα μας τα προβλήματα και φυσικά τα άκουσε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και οι δύο Υφυπουργοί. Ουσιαστική όμως απάντηση δεν λάβαμε για κανένα ζήτημα. Είπαν ότι θα τα μελετήσουν και θα μας απαντήσουν συγκεκριμένα. Εμείς πιστεύουμε ότι η σημερινή συγκέντρωση, η μαζική συγκέντρωση, έπαιξε πολύ αποφασιστικό ρόλο και για αυτή τη συνάντηση. Επομένως, το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ζητούμενο, αλλά χωρίς αγώνα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για κάθε απάντηση που θα έχουμε. Είμαστε στο μετερίζι των αγώνων. Πρέπει οι συγκεντρώσεις μας να πολλαπλασιαστούν και μας μετράνε, να το ξέρετε ότι μας μετράνε. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και φυσικά θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με επιδόματα, δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυξήσεις εντός εισαγωγικών που είναι κάτω από τον πληθωρισμό, δεν μπορούμε να ζήσουμε
με αυξήσει που δεν δίνουν αύξηση τελικά στις συντάξεις μας και όλα εκείνα που τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιστροφή, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε παρόντες. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η σημερινή σας παρουσία σήμερα εδώ για αυτή τη συνάντηση και θα παίξει ακόμα πιο αποφασιστικό ρόλο για τη λύση των προβλημάτων μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Καλή δύναμη και υγεία. Καλή επιστροφή, καλή επάνωδο, καλές γιορτές και καλό κατεβόδιο σε όλους και όλες που ήρθατε σήμερα σε αυτή την αγωνιστική μας κινητοποίηση.